Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Κορύφωση των εορταστικών ημερών σήμερα με την Ανάσταση που θα γιορταστεί σε όλες τις εκκλησίες του νομού μας, όπου χθες με θρησκευτική κατάνοιξη έγινε η περιφορά των επιταφείων με επίκεντρο την πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, όπου έγινε η συνάντηση όλων των ενοριών του κέντρου της πόλης. Αναστάσιμο φως που κατέκλυσε ολόκληρη την κτήση, μας καλεί ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Ινουσών κύριος Μάρκος να αναζητήσουμε και να κρατήσουμε μέσα μας στο αναστάσιμο μήνυμά του, το πρώτο του και ως προκαθήμενου της Χιακής Εκκλησίας. Αγαπητοί μου, νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός. Ολόλαμπρη και ζωηφόρος ανατέλει και πάλι η Αγία ημέρα της Αναστάσεως. Ο φωτουργός, άδυτος και αηφεγγής ήλιος της δικαιοσύνης, ο ίδιος ο οποίος είχε λάμψει μέσα από το σπήλαιο της γεννήσεως, κατεφώτισε την οικουμένη και από τον θάλαμο του τάφου, καταλύοντας το σκότος του θανάτου με την αστραπή της θεότητος. Αυτό το Άγιο Φως κατέκλυσε ολόκληρη την κτήση, ουρανώνται και γη και τα καταχθόνια, αποκαλύπτοντας την πραγματική της αξία και προοπτική. Μεταμόρφωσε την φύση, καθιστώντας δυνατή για όλους την ουράνια ολολαμπή πορεία. Η Εκκλησία μας βιώνει διαρκώς αυτήν την ανακαινιστική και μεταμορφωτική δυναμική, την λαμπροφόρο έξοδο από τις σκοτεινές και τις αδιέξοδες πτυχές του βίου προς την εμπειρία της φωτιστικής και αγιαστικής παρουσίας του ζώντος και αναστημένου Χριστού μας. Το θείο φως του είναι η δύναμη η οποία μας αναβιβάζει στο αρχέτυπον κάλος, το αληθινόν και ερασμιότατον, και μας ανυψώνει στην πορεία μας να πραγματώσουμε τον κενών άνθρωπον. Περιαυγάζει όλη την ύπαρξή μας και την αναδεικνύει καθαρότερη, εντονότερη και ωραιότερη. Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου αυτό το φως να ευρίσκεται μόνιμα και αναφέρετα στη ζωή σας, γιατί το φως αυτό από τον ζωοδόχο τάφο του Αναστάντος Λόγου του Θεού είναι η λαμπρότητα και η δόξα της Εκκλησίας μας. Δεύτε, λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και δοξάσατε Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών.